Παρουσιάστηκαν σήμερα οι 14 σταθμοί αυτόματη εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών που εγκαταστάθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Όπως τονίστηκε, ο εθελοντής δότης μυελού των οστών χαρίζει ζωή σε συνανθρώπους του που πάσχουν από καρκίνο του αίματος, συνήθως λευχαιμία ή λεμφώματα ή άλλα αιματολογικά νοσήματα. Εάν κάποιος είναι μεταξύ 18 έως 40 χρόνων και σε καλή κατάσταση υγείας, μπορεί να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα είναι κοντά και θα στηρίζει πρωτοβουλίες με κέντρο την ανθρώπινη ζωή. Επιτελείται ένα μεγάλο έργο στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για το οποίο ως πρίτανης του Πανεπιστημίου είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος. Εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσουν οι συνάδελφοι με μεγαλύτερη δύναμη και ορμή, και το Πανεπιστήμιο όπως πάντα θα προσπαθήσει να είναι κοντά τους και τα επόμενα χρόνια που ελπίζω να είναι πάρα πολλά. Είμαστε γονείς παιδιών που νόσησαν. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά και πρωταρχικός στόχος μας είναι να ζήσουν. Και για να ζήσουν πρέπει να βοηθήσουμε την ιατρική φροντίδα. Για μας είναι προτιμότερο να κλείσουμε το ξενώνα παρά να διακόψουμε την ιατρική φροντίδα των παιδιών. Και αυτό, σε αυτά τα πλαίσια είναι και ο μυελός των οστών. Είμαστε αποφασισμένοι ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με κάθε τρόπο. Και όταν βλέπουμε ότι το ΚΕΔΜΟ, που είναι ένας φορέας με αξιοπιστία, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, οποιαδήποτε είχαμε, οποιοδήποτε πραγματοποιήσαμε μέχρι τώρα, τόσες φορές που είχαμε μυελούς, η συνεργασία μας ήταν άψογη. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας που έχει αποκτήσει τους συγκεκριμένους σταθμούς μετά από δωρεά του Συλλόγου Φλόγα. Μερικά πράγματα ξεκινάνε με πρωτοβουλίες, με αυτοθυσία πολλές φορές, με προβλήματα τεράστια. Τα έχουμε ακριβώς, αλλά έχει σημασία όμως η συστηματικότητα και η επιμονή. Νομίζω στο τέλος τα πράγματα δικαιώνονται όταν με ένα συστηματικό τρόπο παλεύεις για το καλό. Μια δράση διαφόρων φορέων που νομίζαμε ότι δεν νομίζω ότι είμαστε μόνο ερευνητικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο. Νομίζω είναι πολλαπλές οι στόχοι μας και οι δράσεις μας, πέρα από τον εθελοντισμό που κάνουμε μεταφορά στην κοινωνία. Τώρα κάνουμε μια συνέργεια με ένα σύλλογο ο οποίος έχει χρόνια και διαχρονικά έχει αποδείξει αυτό που προσφέρει στην κοινωνία. Και για μένα αυτό, η συνέργεια η οποία γίνεται σήμερα, Πανεπιστημίου και ΔΜΟΠ, που ουσιαστικά είναι ένας επιστημονικός φορέας, πέρα από όλα, το βασικότερο από όλα, να μπορέσει να φτιάξει όλες αυτές τις δομές για διαχείριση δοτών, και η φλόγα η οποία είναι κοντά στην κοινωνία, το είπε η κυρία Τρυφωνίδη, φτιάχτηκε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πονέσει, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα ότι θα γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ξεκινήσαμε αυτό, γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρες οι δομές, το τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος. Και το να ερχόμαστε σήμερα όλοι μαζί, τρεις τέτοιοι φορείς, και να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να κάνουμε κοινές δράσεις, για μένα είναι κάτι το οποίο πραγματικά ευχαριστώ όλους οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτό το θέμα. Στόχος όλων είναι να εγγραφούν στην Εθνική και Παγκόσμια Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών οι χιλιάδες φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.